Και στα Γιάννενα αναμένονται να φτάσουν σύμφωνα με πληροφορίες τα ψυγεία για τα εμβόλια κατά του COVID-19. Καθένα από τα ψυγεία αυτά, τα οποία έχουν παρουσιαστεί ήδη σε εθνικά δίκτυα, χωράει 80.000 δόσεις εμβολίου, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μείον 80 βαθμούς Κελσίου μέχρι τη χρήση του για την προστασία του γενετικού υλικού που περιέχει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των διαδικασιών, αλλά και άλλων που σχετίζονται με το εμβολιαστικό πρόγραμμα και το συντονισμό του, έρχεται την Τετάρτη το πρωί στην πρωτεύουσα της Ηπείρου ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Ο κύριος Χαρδαλιάς θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εξπρες, καθώς αναμένεται να έρθει και να φύγει μέσα σε λίγες ώρες. Για την έλευση του Νίκου Χαρδαλιά ρωτήθηκε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Έρχεται για υπηρεσιακή δουλειά που θα σας την πει αύριο ο ίδιος όταν θα έρθει στα Γιάννη. Στο μεταξύ, ο κύριος Καχρημάνης αναφέρθηκε στους ελέγχους που έγιναν μέσα από αυτοκίνητο. 157 πολίτες προσήλθαν για διενέργεια ελέγχου μέσα από το αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία Ιωαννίνων και όλοι τους βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Στο μεταξύ, η ίδια διαδικασία δωρεάν ελέγχου ταχείας ανίχνευσης, rapid test, θα γίνεται μέχρι την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, εκτός 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου, από τη Σκόμη του ΕΟΔΗ και στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Γίνεται περισσότερα σε αναλογία πληθυσμού από όλη την Ελλάδα. Θα ακούσατε χτες, ας πούμε, ότι στα Γιάννενα είχε παράδειγμα 7 θετικά. Γιατί με αυτά τα τεστ που κάνουμε στους δρόμους, όπως είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, όπως είναι τα άλλα που έγιναν και γίνονται έξω από τα νοσοκομεία, περνάει μία συνόδος, βρίσκεται ότι είναι θετική, ψάχνουν ποιος συνόδευε και με ποιος ήταν παρέα και έτσι γίνανε 7 χτες. Αλλά αυτά τα 7, με την ιχνηλάτηση που γίνεται από το κλιμάκιο που έχουμε φτιάξει στην περιφέρεια Ηπείρου, μπορούμε και ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή να μην μεταδοθεί ο ιός. Αυτή είναι η διαφορά και προχτές των άλλων που βρήκανε στο δρόμο, έτσι μαζεύονται τα θετικά σήμερα, τα οποία είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συμπτωματικοί και δημιουργούνται καταστάσεις. Άρα είμαστε εν γρηγόρηση όλοι, ευχαριστώ όλους που ασχολούνται σε αυτό το θέμα και είναι το σίγουρο ότι η περιφέρεια Ηπείρου με τη συμπεριφορά από τους γιατρούς, από το νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την Ήπειρο, από τους συνεργάτες που είμαστε εμείς, από την πολιτική προστασία, από το ιατρικό προσωπικό που έχουμε, αυτούς που ενεργούν τις ιχνηλατήσεις και με όλα αυτά τα γρήγορα τεστ μπορούμε και ελέγχουμε την κατάσταση. Φαίνεται ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και πάει να κάνει ελέγχους. Ελπίζουμε να πάνε και ξένοι βέβαια, που έρχονται εδώ στην περιοχή με διάφορους τρόπους. Ξένοι δεν υπάρχουν, είναι οι Ηπειρώτες που τυχόν ήρθαν εδώ στην περιοχή στους δικούς τους. Εγώ θέλω όσοι έρχονται στην περιοχή άμεσα να κάνουν τεστ. Έτσι πρώτα φυλάνε τον εαυτό τους, φυλάνε τους ανθρώπους που έχουν έρθει να δούνε, φυλάνε τον τόπο μας, φυλάνε ό,τι έχουμε χτίσει αυτό τον καιρό και θέλουμε να το διατηρήσουμε. Πρέπει να βγούμε νικητές μέσα από αυτή τη μάχη.